Η παραγωγή, η διανομή και η κατανάλωση τροφίμων, όπως είναι σήμερα οργανωμένη, ασκούν τεράστια πίεση στους πόρους του πλανήτη. Η εξεύρεση τρόπων για να συμβιβάσουμε τις επιχειρήσεις και την καινοτομία με την επιτακτική ανάγκη προστασίας της μητέρας γης είναι το θέμα του φετινού Διεθνούς Φόρουμ Τροφίμων και Διατροφής εδώ στο Μιλάνο. Είναι η 10η χρονιά που το Κέντρο Τροφίμων και Διατροφής της Μπαρίλα οργανώνει το φόρουμ ως παγκόσμια πλατφόρμα για να προωθήσει μια δραματική αλλαγή στην οτροπία όλων των ενδιαφερομένων. Είτε πρόκειται για κυβερνήσεις, είτε για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα ή της έρευνας και της επιστήμης. Αντιλαμβανόμενη την επιτακτική ανάγκη, Λουντοβίκα Πρινσιπάτο θέλει πραγματικά να δει τα πράγματα να αλλάζουν. Φέτος θα θέλαμε να παρουσιάσουμε αυτή τη μεγάλη λέξη, δράση. Μιλάμε πολύ για τα θέματα που αντιμετωπίζουμε σχετικά με τη βιωσιμότητα του συστήματος διατροφής, το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής που σχετίζεται με τη διατροφή και τη γεωργία. Αλλά σε αυτό στο οποίο θέλουμε να επικεντρωθούμε είναι η δράση για αλλαγή, είναι να δημιουργήσουμε έναν αντίκτυπο. Και έτσι έχουμε προσκαλέσει πολλούς ομιλητές που μπορούν να μας βοηθήσουν στην εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Ρικάρντο Βαλεντίνι, ο οποίος, ως μέλος της διακυβερνητικής ομάδας για την κλιματική αλλαγή το 2007, είχε κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης. Θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να πείσουμε τους ανθρώπους στον τόπο που τρώνε, όπως είναι τα κηλικία των εργαζομένων, να μειώσουν το αποτύπωμά τους όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και έτσι να αλλάξουν τη διατροφή τους από μη βιώσιμη σε πιο φιλική προς το κλίμα. Με το 1 τρίτο των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα να προκαλείται από την παραγωγή τροφίμων, το πρόγραμμα Sweetable Life του Ιδρύματος Μπαρίλα στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου διατροφής σε μεγάλη κλίμακα. Είναι ένα γιγαντιαίο κοινωνικό πείραμα επειδή συμμετέχουν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι. Προσπαθείτε να αλλάξετε τις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων, αλλά δεν μπορείτε να τους πείσετε μόνο με λογικά επιχειρήματα. Με ποιο τρόπο προσπαθείτε να το καταλάβουν? Μιλάτε με έναν Ιταλό. Για εμάς τους Ιταλούς το φαγητό είναι μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής. Αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία κοινοτήτων. Είναι επίσης μια στιγμή ευτυχίας, μια στιγμή που μοιραζόμαστε κάτι κοινό. Πιστεύουμε ακράδαντα στο κοινωνικό κομμάτι του φαγητού. Πιστεύουμε ακράδαντα στη δημιουργικότητα των σεφ. Θέλουμε οι σεφ να γίνουν δημιουργικοί. Νομίζω ότι κάνουν πολλά πράγματα με λαχανικά, για παράδειγμα, που είναι πραγματικά πολύ ελκυστικά. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε πραγματικά να ξεκινήσουμε ένα νέο τρόπο να τρώμε καλύτερα και ταυτόχρονα να κάνουμε σωστά πράγματα για την προστασία του πλανήτη μας. Το φόρουμ αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για τη συζήτηση μιας έκθεσης με θέμα ψηφιοποίηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής, η οποία επιδιώκει να διερευνήσει τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών να καταστήσουν την παραγωγή τροφίμων πιο βιώσιμη. Ο Αντρέα Ρέντα είναι ένας από τους συγγραφείς. Ανδρέα, τι σημαίνει ψηφιοποίηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής? Αφορά στην τοποθέτηση αισθητήρων στο έδαφος και ζητώντας από αυτούς τους αισθητήρες να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με το πότε και πώς θα πρέπει να γίνεται η επεξεργασία του εδάφους, πότε η θερμοκρασία και η υγρασία είναι σωστή για την καλύτερη εκμετάλλευση του εδάφους. Σημαίνει επίσης την αποστολή ενός drone πάνω σε ένα χωράφι, τη λήψη φωτογραφιών και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για να καταλάβουμε ποια φρούτα είναι όριμα και ποια όχι. Σημαίνει επίσης ότι πρέπει να περπατήσετε στις καλλιέργειες και να καταλάβετε ακριβώς που πρέπει να ψεκάσετε 2-3 πόντους φυτοφαρμάκων αντί να ψεκάσετε παντού. Αυτά είναι πολύ μακριά μελλοντικά όνειρα ή μπορεί να πραγματοποιηθούν τώρα? Μπορεί να γίνει τώρα. Φανταστείτε μια μικρή κοινότητα αγροτών που αποφασίζει να ενώσει τις δυνάμεις της και να χρησιμοποιήσει τα drone. Για παράδειγμα, μπορώ να αγοράσω μισή ώρα drone σε πολύ μικρή τιμή που θα κάνει ό,τι του ορίσω. Θα στείλει τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα έχω το αποτέλεσμα. Πολλοί ομιλητές τόνισαν την ευθύνη των καταναλωτών αλλά και της βιομηχανίας τροφίμων. Όμως οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η κλιματική αλλαγή και η ρήπανση δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς σαφείς κανόνες που να έχουν τεθεί από το κράτος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.